Πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβλημα ανέμπνευσης? Τον που είπε προηγουμένως η Χρήστια, τελευταία χρόνια εγγράφονται τραγούδια τόσες μεγάλης εμβέλειας όπως τα προηγουμένα. Σίγουρα. Όλοι τώρα έχουμε το σπίτι μας, το αυτοκίνητο μας, εμάς ενοχλεί τίποτε. Το μόνο που μπορεί κάποιος να γράψει, να τραγουδήσει για αγάπη. Εντάξει, πιστεύω περιοριστικά λέω τα θέματα. Πάλι πριν, ας πούμε. Για λόγου τα θέματα. Που έφτασε, ξέρεις, δεν συνταραξούν τόσο. Απλώς μια πλούκαλα, μια σώσκαλα θα τα πούμε. Εντάξει, να γράψεις τώρα για μια χαμένη αγάπη, για έρωτα, για... Εντάξει, για να γράψεις τώρα για τα μωρά της Αφρικής, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να γράψεις κάτι, αλλά εντάξει, εσύ είσαι στα καλά σου, ενώ κάθε σε γράψεις, ας πούμε. Ενώ εν το ζεις. Αν μάνα βιώνεις κάτι εννοείς, μπορείς να το καταγράψεις πως έχει. Έτσι πιστεύω που κάνει. Δεν ξέρω η αλήθεια. Είναι ο μαθήνος που γράφει τραγούδια. Δεν ξέρω κάποιους τύπους γράφω. Αλλά εντάξει, πιστεύω ο μαθήνος μπορεί να απαντήσει καλύτερα από εμένα. Γνωρίζει μάντων που έδειξε η Χρήστια. Ότι όταν είσαι από την ηρωία του θεατή, για να γράφει μια κατάσταση, ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Ναι, έτσι θα το καταγράψεις τόσο ζωντανά, παραστατικά, όσο από το να το βιώνεις. Εγώ από την άλλη πιστεύω ότι, άμα θέλεις να γράψεις κάτι, βρίσκεις πάρα πολλούς τρόπους να εμπνευστείς, γιατί ο νους του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου σκέφτεται πολλά πράγματα. Άρα αν θέλεις να κάτσεις να γράψεις κάτι που αξίζει, κάτι που το νιώθεις, να το γράψεις σου να βγει καλό. Τώρα, τούτο που βλέπουμε με τα σουξέ και οτιδήποτε είναι καθαρά για εμπορικούς σκοπούς, πιστεύω. Έγραφουν κάτι με... που να έχει βάθος, που να έχει ιστορία, ναι. Απλά κάποια τρόφια γράφονται απλά για να γράφουν, απλά για να πουλήσουν. Κάποιες φορές να βάζουμε, δεν πλάσουμε εικόνες στο μυαλό μας, βασιζόμαστε πάνω τους για να γράψουμε τους δύο που έχουμε. Όταν περνά κάποια κατάσταση, κάποιος άνθρωπος πολλά δυνατή μου να την νιώθει ότι μπορεί να γράψει τους καλύτερους στίχους. Τώρα εγώ προσωπικά βλέπω και κάποιες παλάντες που γράφουν κάποιες στίχουργοι που εγγράψαν και σου ξεδάκια που έχουν έλλειψη ωραίων στίχων. Γράφουν ένα στίχο, κάνουν τον παλάντα, απλά για να τον κάνουν παλάντα να πουλήσουν. Μια ωραία μπαλάντα σε ένα πι. Είναι η ουσία του στίχου, ας πούμε. Έτσι διάζουν το στίχο προκειμένου να πουλήσουν. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνει καλό ή κακό ένα τραγούδι ή ένα ποίημα ή ένα στίχο δεν είναι η επιλογή του θέματος. Έτσι ο Κάριο Τάκης έγραφε ερωτικό στίχο. Ξέρω, χάρτη λαϊδί, όλα ψεύτε του κόσμου και το παράξενο φως του κόσμου. Αλλά έγραφε τον που τις σκέψεις, που τα βιώματα, που γενικά που το τι νιώθει ο καθένας. Ενώ οτιδήποτε άλλο απλά ασχολείται με το τι είναι πιο καλό να πουλήσει. Δεν έχει καμία σχέση με τα αισθήματα, με τις σκέψεις, με τους προβληματισμούς ή τα βιώματα. Είναι απλά για τα λεφτά, για την εμπορικότητα. Και τούτο είναι το λάθος μας, πιστεύω. Γιατί δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολύ το πράγμα, ότι ακούν κάτι που εναξίζει, απλά γράφτηκε για να πουλήσει, για να βάλουν κάποιοι άνθρωποι λεφτά στην τσέπη τους. Η επιλογή του ονόματος του συγκροτήματος από πού προέρχεται, η αγαπημένη με ρούδες, πάντα ρωτώ τι είναι να βάζει συγκροτήματα του. Βασικά ήταν στο διαγωνισμό. Μόλις είχαμε βρεθεί και αποφασίσαμε να στήσουμε το συγκρότημα για το διαγωνισμό του Kingston το 2000.
Τέσσερα. Το άλλο γέρι. Απλά γύρευκα κάποιον όνομα. Εντάξει, ευρέθηκε το σκιάχτρα. Μια λέξη που συναντούμε πολλά σε τραγούδια των καλλιτεχνών που μας αρέσκουν. Δηλαδή πια που τρύπες, διαφανακτικά που επηρεαζόμαστε, ας πούμε. Οι πλήστοι στοίχοι τους έχουν μέσα τη λέξη σκιάχτρα. Αναγκαστικά οδηγήσεις κάποιο, ξέρεις, σε βάθος είναι το όνομα. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι μέσω μιας, όχι εξωτερικής, μιας εσωτερικής ασκήμιας που έχουν οι άνθρωποι, ξέρω εγώ πώς το διαγράφει η ίδια τούτο. Δεν είμαστε και οι πιο όμορφοι άνθρωποι του κόσμου για να είμαστε οι άγγελοι, ας πούμε, να την ασκιάστρα, εντάξει. Να να σου απαντήσουμε με ένα κάτι στίχο στο τραγουδίδο «Τι ώρα πάει» τον Ελληνιστάν που λέει «Στα σκιάχτρο δεν μιλάει, σαν όνειρο ξεσπάει». Εντάξει, τα σκιάχτρα... Ναι, αλλά και τα σκιάχτρα, ας πούμε. Βλέπουν... Τα πάντα. Βλέπουν τα πάντα, αλλά δεν μιλούν. Και το μόνιμο το τραγούδι που έχουμε, που ετοιμάζουμε, τα σκιάχτρα, μιλάει για τον το πράγμα, ότι ο κόσμος αλλάζει και βλέπουν το, αλλά... Ξάζουν διαφορετικά, παρά να το λέω, να σου πω. Ναι, δεν μπορούσα να εξηγήσω ακριβώς κατάλληλα τώρα, το και στο ρόλο των εκδιωκτών των πουλιών, ποιος εκεί. Το μόνο με εξαιρεθέντο. Είναι πάντως το ίδιο. Όχι. Εγώ δεν έχω κάνει καναρίνια. Ερώ που συγκίνησε, γιατί τα πουλιά, αν το πάρουμε έτσι, τα πουλιά που έχουν κάθε φάνα, ας πούμε, να σε... Γενικά, ενώ αν το πάρουμε σαν κατάσταση με τα η μουσική, ξέρω εγώ, εμπορική. Μπορεί και έτσι να το... Έχεις τα προβλήματα γενικά που έχει κάποιος που εμάς, ας πούμε, να τον απασχολεί, δηλαδή και γράφει το με στίχον, σαν πουλιά, ας πούμε, και κάθεται πάνω του σε γράφεις, ας πούμε. Άρα, μα είμαι τέτοια αρφάρε, μου δεν μπορεί να φτιάχνει τόση ώρα. Είσαι να μου δεις μέσα. Να κάνω ένα... Λοιπόν, ήθελα να πείτε, ηχογραφώ, να πείτε για την κατάσταση στην Ελλάδα τώρα, όχι μόνο για τα αργιό, απλώς για την έξαση του lifestyle. Και με τα reality, τα πρωινάδικα, τα μεσηβρινάδικα, τα πουστάδικα. Κοίτα, προσωπικά εγώ έχω 8 μήνες που λείπω, είμαι Γαλλία και τυχερίες. Τυχερή, εντάξει. Γενικά με το θεσμό να μιλήσω για τα αριών. Γενικά, η αλήθεια, κάτι fake story, κάτι μαζί. Και εντάξει, τα θεσμός, τα reality, τα γενικά τα αριών, ξέρω, εντάξει, τα σκέψη είναι καλά. Να προωθούν τους νέους τώρα να σε εκμεταλλεύκονται. Εντάξει, είναι από τα ίδια που λέουν όλοι, ας πούμε, όχι ενάντια το reality. Αλλά τώρα να εκμεταλλεύκεσαι τους νέους για τηλεθέαση, για λεφτά. Εντάξει, λίγο κακό να πούμε. Αλλά εντάξει, είναι ένας τρόπος που αναδεικνύονται. Κάναν κάποια συντή, τώρα ξέρετε που γίνουν θα συνεχίσουν να κάνουν μια καλή καριέρα ή οτιδήποτε. Τώρα για το αρείο, πάλι πιστεύω είναι πολύ καλός θεσμός. Ίσως αν οργανώνεται καλύτερα, να συμμετέχουν και πολλές εταιρείες, να προωθούσαν κάποια πράγματα. Ναι, και οι κατηγορίες. Ήταν έναν καλό. Τώρα, εντάξει, πιστεύω και λάθος που μερικούς τραγουδιστές που είχε πάνε να πιάνε το βραβείο, ξέρω εγώ. Ναι, να τα πούμε. Εντάξει, τώρα το ότι έμπαιναν τα βραβεία, ότι έμπαιναν να παραστούν, να ξεστεύω λίγο λάθος, γιατί όσο και να είναι, βραβεύεσαι όποιον και να είσαι, είσαι Θεός, εντάξει.
μπορείς να πάει να βραβευτείς, δεν ξέρω να συμφωνούν οι άλλοι μαζί μου. Ίσως να μην είναι τόσο σωστός ο θεσμός, αλλά εντάξει. Εγώ είμαι τελείως αντίθετος με τα reality τύπου Fame Story, Dream Show, καταστάσεις έτσι είδους, γιατί απλά για τον λόγο του ότι αν κάποιος θέλει να γίνει γνωστός για τη μουσική του, για το τραγούδι του, για την απογράφη, έτσι θα πάει στην τηλεόραση να κλειστεί σε ένα σπίτι τρεις μήνες, να το βλέπει ο καθένας το τι κάνει, σε τι γίνεται, απλά για να γίνει γνωστός και αν είναι ταλαντούχος, δηλαδή απλά επειδή έχει μια καλή προσωπικότητα η οποία εμπλαστεί κάτι, η οποία λύθεται εμπλαστεί με κάποια επιτυχία. Κοίτα όμως, μερικές φορές είναι δύσκολο όσο καλός σε να είσαι, όσο ωραία τραγούδια για να έχεις, είναι δύσκολο να αναδειχθείς. Έτσι δεν έχουν ένας τρόπος να αναδειχθείς όσον και να είναι, ας πούμε, έχει πάρα πολλούς άγνωστους που έχουν τις τραγουδάρες και τις φωνές, έτσι οι δισκογραφικές εταιρείες δεν τους δέχονται. Ακριβώς, αλλά το κακό της υπόθεσης είναι ότι εκείνοι που έχουν τα καλά τα τραγούδια δεν είναι κερδισμένοι σε αυτά τα reality, ας πούμε. Κερδισμένοι είναι εκείνοι που είναι ατάλλαντοι, είναι γελοί. Για μια elite, για μια ομάδα ανθρώπων, έγινα πάλι για κερδοσκοπικούς σκοπούς, για τέλα χρήματα πάλι. Ειδικά τώρα που οι καλλιτέχνες κάνουν ένα συντή που έχουν έναν τραγούδι από κάθε είδος, ας πούμε. Δηλαδή το βραβείο είναι για όλες τις κατηγορίες ήδη πάλι. Δεν παρατηρούμε κάποια διαφορά στα ονόματα. Σωστό δατό. Και τότε, επίσης η ροκ μουσική, γενικά η μουσική μας, δεν την αποδέχονται ακόμα σε έτσι βραβεία, σε έτσι τέτοιες, ας το πούμε. Ακριβώς όπως είπατε το διάφορο, ακριβώς όπως είπε ο Παντελής Ροδοστόγλου, κατάντησαν βραβεία χρύων. Δεν ξέρω αν το είπετε. Αλλά βλέπω και ένα ρολίστημα εκ μέρους των καλλιτεχνών της σκηνής μας. Έτυχε να δω, ας πούμε, ακόμα και τον Πάκο Κωνσταντίνου στο Μεγκαλίτσιους. Είδα το... Είδα πολλά έτσι, ναι, και λέω ρε γάμο το, πού πάει το πράγμα, δηλαδή, να κλείσουμε το μαχαζί. Όλα στο βωμό των χρημάτων, δυστυχώς, όλα στο βωμό των χρημάτων. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τώρα ο Πάκο Κωνσταντίνου δεν πουλήθηκε και κάτι, γιατί είναι κλασικό στο είδος του, ποτέ να αλλάξει την μουσική του. Τώρα, αν πάει σε κάποιες εκπομπές, εντάξει. Ναι, αν και σημαίνει όμως ότι παραμένει στο απειρόβλητο και ότι δεν επιδέχεται κριτικής. Άμα κάνουν μαλακίες, δεν είναι. Ακριβώς. Εντάξει. Επειδή είστε ασύμμονοι στην Κύπρο, νόμιζε ότι ο μαλάκας σημαίνει γκέι. Και μόνο είναι εγώ, δεν είναι μαλάκας, σημαίνει γκέι. Εντάξει, φυσικά λογικό μερικές φορές υπάρχει τραγουδιστές, μερικές φορές να μπαίνουν στο νομικό αιώνα. Γιατί γενικά η Ελλάδα κατάντησε μέσα μαζικής ενημέρωσης και ώστε να γίνει πρώτα γνωστό. Λογικό μερικές φορές να μπαίνουν, αλλά εμένουν. Απλά εντάξει τώρα να πάρει μια συνέντευξη, εντάξει να βγάλει έναν τραγούδι λίγο πιασάρικο, να μην ξεχνούμε και την πορεία μου καμά για να φτάσουν να ζάμε. Ενώ δεν τους κακολογώ. Γιατί σπουδαίοι άνθρωποι. Απλά τώρα πώς να θέσω την άποψη του συγκροτήματος.
Εγώ ένα λέει για τα λεφτά και άλλο και εκτό με μια μετριοπαθήρα μου. Και κάνω κάπω πέρα το να δούμε μετά. Μερικέ φορέ και λογό του δόντου. Και δεν έχω νόημα του απλώ. Εγώ να θέσω μια ενιαία να μου πει. Και υπάρχουν. Για θέλει. Αφήστε να δούμε μετά το νόμο. Γιατί βλέπει συγκροτήματα πολλά πιο παγιά στην κόμμα του Σταμίνου. Που να θέλει να δούμε πιο γνωρίζει ο κόσμο. Δηλαδή πριν ένα μήνα ήταν η Πόλα, α πούμε, σε μια εκπομπή. Πούλη. Ναι, ήταν ο Ιαμ Τουρνά. Δεν νομίζω τώρα κάποιο να ακούει το κομμάτι να του ξέρει, α πούμε. Ήταν καλό να ξέρει, άκουσαν τραγούδια του στα παλιά. Ήταν ωραία. Απλά γίνον ίσω που μπορεί να χτυπά σε κάποιον. Όσοι ξέρουν το παρελθόν του, όσοι ακολουθούν την πορεία του που τι αρχέ. Τυχαία, ας πάρουν τον Παπακοσταντίνου, ξέρω, που τα τραγούδια ήταν παραστατικά, ήταν αντιδραστικά, το έναν το άλλο. Εντάξει, κάποιοι είναι απογοητευτούς σίγουρα το να πιένει σε εκπομπές τέτοιου είδους. Αφιβόλου ποιότητα. Αφιβόλου ποιότητα. Κάποιοι θα έχουν δηλαδή είναι από αντίδραση τους, δηλαδή να λέει αν εκπομπή, ας πούμε, όχι να πάει. Κάποιοι είναι πάντα έτσι, άκρια. Κάποιες φορές νομίζω μπορεί να είναι καλό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Πώς βλέπετε το μέλλον για σας προσωπικά και για το συγκρότημα. Πού βλέπετε να φτάνει το πράγμα. Γενικά. Εντάξει, αφού είπαμε το καλοκαίρι μπαίνουμε σε στούντιο. Να ηχογραφήσουμε, ελπίζουμε να πάει καλά το CD. Πέραν το και μέσω προσεγμά και μακρό. Και γενικά να γνωρίσουμε για την μουσική μας, για τους στίχους μας, σαν συγκρότημα. Εντάξει, φυσικά ποιος θα ήθελε να είναι γνωστός και διάσημος. Απλά το κοινό που είμαστε εμείς τώρα. Απευθυνόμαστε. Εντάξει, λογικό είναι να πάμε ροκ κομμάτια, απλά να... Τι να δούμε πριν, στο κοινό που απευθυνόμαστε. Να είναι γνωστοί και να ευρωθείτε στη συνείδηση τους. Ναι, σαν συγκρότητα. Ναι. Όπως αναφέρει και η Κρίστια, εντάξει, με βοήθεια του Θεού να μπούμε στο στούντιο το καλοκαίρι να γραφίσουμε το πρώτο το άλπουμ μας. Εντάξει, βασικά από τη στιγμή που βλέπουμε ότι η rock σκηνή πλέον και στην Κύπρο και στην Ελλάδα λίγο πεσμένη, γιατί όχι να μην δώσουμε εμείς ας πούμε μια πνοή ελπίδα στη rock μουσική. Να θέλαμε να κάνουμε κάτι συναυλίες τόσο στην Κύπρο όσο στην Ελλάδα, αν ενδιαφέρουμε κάποια συγκροτήματα, να τους ανοίγουμε έτσι σιγά σιγά στο καλοκαίρι, και όποτε θέλεις να επικοινωνήσουν μαζί μας. Βασικά, οτιδήποτε κάνουμε, τα λεφτά είναι έχουν σχέση, γιατί εντάξει, μέχρι τώρα ό,τι κάνουμε είναι που δικά μας έξω από Αιγίνα, και το συντή τα πλήστα έξω από την τσέπη μας πριν να πάει. Δεν θα έχει οτιδήποτε, δεν θα έχουμε βοηθεί από κανένα. Απλά η κουβέντα όλη είναι να κάνουμε γνωστό με τούτο που κάνουμε. Να φτιάξουμε μουσική μας και γιατί όχι. Να αναζωογονήσουμε ίσως τη ροκ σκηνή και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μαρτινό, θες να πεις κάτι? Μαρτίνος στην Ελλάδα, η Κρίστια Γαλλία, εγώ Αγγλία, ο Γιώργος Βουλγαρία, ο Αυγουστίνος Ιωσής Ελλάδα. Εντάξει, φυσικά επικοινωνούμε μέσω το ξέρετε, δεν υπάρχει ούτε MSN.
εντάξει, οι ιδέες που έχουμε ανταλλάσσονται μέσα από υπολογιστή, ναι. Και ευτυχώς ο Μαρτίνος, ας πούμε, εγγράφω από εμάς και θέλω να το λύμπει όλες τις κλίσεις, τους τύπους, ας πούμε, και να βάλω τις ιδέες που πάθουν μουσική της ζημή. Θέλω μου τα πίσω. Δεν ξέρω μας, γενικά. Ακριβώς, εξαποστάσεις από την επικοινωνία, αλλά το καλό είναι ότι κάθε φορά που πάμε πίσω. Όχι, κάθε φορά που πηγαίνουμε εξωτερικό, τόσο πολλά θέλουμε να πούμε Κύπρο, ας πούμε, να κάνουμε κάτι, να παίξουμε, ας πούμε. Άρα, εντάξει. Όσο όμως και να θέλεις να απαλύσεις το πράγμα για την επικοινωνία, πάντα υπάρχει, ξέρεις, ούτε η απόσταση. Αυτό λίγο. Και στις πρόβες που πρέπει να, ξέρεις, κάνουν οι σωματικοί, ξέρεις. Η σωματική επικοινωνία ή τώρα είσαι στην κορυφή. Έχει κάνει και η θέληση, α πούμε, ότι ακούμε περίπου την ίδια μουσική και ότι θέλουμε να ξανατραβήξουμε και να κάνουμε πρόβες για να παίξουμε κάτι, αρέσκουμε στα live, να κάνουμε τη φάση μας να παίζουμε, ξέρω εγώ. Όλα στις δε μας πολλά εδώ για να γράψει ο Μαρτίνος τραγούδια. Αρέσκουμε μας πολλά και νομίζω ότι πιστεύω εντούτο που μας ενώνει. Και ας πούμαστε να μην πρόβες, πέσουμε. Γιατί μπορούσαμε να πούμε καλύτερα τη στιγμή που είμαστε φοιτητές, να αφήνουμε το να πάει και ό,τι γίνει. Αλλά εντάξει, τούτη θέληση, ότι αρέσκει μας τον που κάνουμε, κάνει μας όποτε έρθουμε πίσω, να ασχολούμαστε με το πράγμα. Και σοβαρά, πρέπει να έχει ώρες και στις σπουδές μας, ας πούμε, ασχολούμαστε με το πράγμα. Γιατί αρέσκει μας, τον που θέλουμε. Τους στίχους και τη μουσική, πώς γίνεται από κοινού, υπάρχει κάποιον εξεργεμένο άτομο, κάποια άτομα, πώς γίνεται η ιστορία? Εντάξει, παραπάνω για μουσική, ο Αττήτος, το πιο σχετικό σας πριν το θέμα. Στίχους, εντάξει, συνεισφέρουμε όλοι. Βλέπω τους τραγούδι, Όχι, είναι τυγωνικά. Ένα ολοκληρωμένο στούντιο να το κυκλοφορήσουμε τυγωνικά. Είμαστε διαθετημένοι να βάλουμε τα έξω εμείς. Έχουμε ήδη τα πρώτα πιο ναυαγό και ο αέρας είναι έτοιμα. Είναι ορχιστρωμένα, ας πούμε, 25 Τζελάι. Τα άλλα, εντάξει. Τα πια είναι ήδη ενορχιστρωμένα, είναι έτοιμα, παίξαμε τα στα live. Εντάξει, ακούσαμε καλές κριτικές και κυκλοφορήθηκαν, εντάξει, εδώ κάναμε τα σε κοινούς γνωστούς και όπου σπουδάζουμε, εντάξει, αρέσαν όσον να είναι. Εντάξει, έχουμε και άλλα τραγουδιά δικά μας στα σκαριά, δουλέψαμε με Μαρτίνο τώρα που ήταν Κύπρο. Εντάξει, καλοκαίρι με βοήθεια του Θεού. Εντάξει. Με λινόφωνο μας πούνε. Λινόφωνο πάντα, ναι. Γιατί του την επιλογή, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Βασικά, πιο που πιστεύω είναι ότι επειδή μεγαλώσαμε και με τα κρίνα, τις τρύπες, μαζίκ τις πέλεν, τελέχεια, τούτα, δεν μου αστραβά παραπάνω. Βάλω κάποια στοιχεία που ελληνική μου, που αγγλική μουσική, δηλαδή κάτι κιθάρες και ο βαρεμές, ας πούμε, αυτό το ποιούμε. Ελληνικά είναι, ναι, στο φυγικά, πάντα ελληνικά.
Αλλά εντάξει, μη σου πω στα χέρια στα ελληνικά. Εντάξει, και από τη στιγμή που αποφασίζεις να... Θα είσαι εμείς που δεν θα με διασκευές ελληνικών και αποφασίσαμε ότι είμαστε ελληνικά. Εντάξει, σε αυτό δεν πάει πολλά να παίζουμε ένα πρόγραμμα μόνο με ελληνικά και να ασκήσουμε και ένα αγγλικό. Σε αυτό δεν πάει πάνω ελληνικά. Ευχαριστώ να δω αγράφη μου. Κι αν ο Σκετάλη δίνει μου, δίνει ο Σκετάλη να πάω να ρωτήσω και αν τα ακούσματα σας, επηρεασμοί σας, ποιο τα ακούσματα και οι επηρεασμοί σας και κατά πόσο ποιο τα ακούσματα επηρεάζουν τον ήχο και τον στίχο σας. Σίγουρα, η κυρία πηγή που μας επηρεάζει είναι τα διαφορά κρίνα, σίγουρα ας πούμε. Προσωπικά εμένα, εντάξει, ακούω ξένο ρεπερτόριο, Jim Morrison, Doors, γενικά. Αλλά εντάξει, διάφορα κρύα που έχω ήταν για αρχή. Εγώ βασικά μεγάλωσα με τα διάφορα κρύα, τις τρύπες, Magic the Spell and the Legion, όπως είπατε πριν. Πιστεύω ο Ροδοστόγλου, Ανεστόπουλος και ο Αγγελάκας είναι σύγχρονοι ποιητές οι άνθρωποι. Είναι πολλά βαθιά τα νοήματα που δίνουν στα τραγούδια τους και γενικά στη μουσική τους. Γι' αυτό πιστεύω σίγουρα επηρεάζεσαι. Όταν φτάσεις και μπεις μέσα στη μουσική, μέσα στην μουσική συγκεκριμένα, να επηρεαστείς, δεν έχει άλλον τρόπο. Εγώ ξεκίνησα με αγγλική μουσική να ακούω. Έχω το γυμνάσιο βασικά, όσο άκουσα τρύπες μια φορά και έτσι νοήντα. Είπα να σχοληθώ με ελληνικό. Να ξεπηράζουμε πολλά από τις κιθάρες τους, τρύπες και διάφορα κρίνα. Αλλά και αγγλικά ακούω ασκετά, Pink Floyd, αν και βάλω στοιχεία τους μέσα γιατί λέω διαφορετικά. Εντάξει, πιο metal συγκροτήματα πάλι ακούω. Αλλά πάλι με επηρεάζουν τόσο πολλά ώστε να χρησιμοποιήσω τα στοιχεία τους. Ο Γιώργος, τη στιγμή που σπουδάζει στη Βουλγαρία σολιστικό jazz, φυσικό να έχει επιρροές που jazz καλλιτέχνες ή blues και τούτο, εντάξει, συνεισφέρει που γίνα τα στοιχεία και στα τραγούδια που γράφουμε και στα δικά μας, αλλά και γενικά έχει μια διαφορετική νοοτροπία στη μουσική. Ο Αυγουστίνο στα drums, εντάξει, τώρα άρχισε να μπαίνει στο νόημα, αλλά εντάξει, έχει το ίδιο, τα ίδια ακούσματα με εμάς. Πριν περάσετε από μια ερώτηση, μετά από και τα ονόματα αναλυτικά και το... Τι είπες δε ο καθένας. Θα σου πω. Σε κάποια φάση είναι αυτή όπως θα πληρώ. Να είναι στην άλλη Μαρίνα σου. Αύριο βασικά και στις 12 χωριστούν τους ήταν έτοιμοι. Τώρα μπορεί να παίρνω που δάμε. Και δείτε με, απασχολείται να μην κυρίσω πίσω με μεριά να πάρω μέσα εντός τα... Λοιπόν, δυσκολίες, πώς βλέπετε την υφιστάμενη σκηνή στην Κύπρο και κατά... και όχι κατά πόσο σας επηρεάζει και πώς σας επηρεάζει το πράγμα που κακά τα ψηματά βρισκόμαστε αν όχι σε εμβριακή κατάσταση τουλάχιστον σε νηπιακή και στην νοοτροπία και στην κουλτούρα του κόσμου και γενικά. Η μουσική σκηνή που την πλευρά των συγκροτημάτων είναι μεγάλη, υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτημάτα δηλαδή που πολλά χρόνια πριν. Η μουσική σκηνή που βλέπω των συγκροτημάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά δηλαδή στην Κύπρο, ναι. Τότε υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν όρεξη να παίξουν τη μουσική, να ακούσουν, να ασχοληθούν. Αλλά ο κόσμος είναι ενδιαφέρον. Βλέπουμε κάποια μπαρ που παίζαμε να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Και κάποια που κάνουν live αλλά δεν κλείσαν, έκαναν δύο συναυλίες. Μπορώ να πω ότι, εντάξει, μια απογοήτευση για τη σκηνή στην Κύπρο, γιατί και όχι άμα συγκεκριμένα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να δοκούν, μπορούν να κάνουν πολλά ωραία πράγματα, αλλά δυστυχώς
και η σκηνή και, τα, και ο κόσμος δεν το βοηθά τούτο, σε πάρα πολλά χαμηλή στάθμη, να το πούμε, το ροκ στην Κύπρο, τι πιστεύω. Γενικά η μουσική έχει πολλά χαμηλή στάθμη στην Κύπρο, είναι μόνο το ροκ, ναι. Αυτές ήταν παράγια τώρα που φέρνουν συγκροτήματα, ξέρω εγώ. Είναι και πολλά κερδοφόρα επιχείρηση. Ας πούμε ένα δέγεμον μια τρίτη, φέρνεις ένα συγκρότημα με μικρούς παίζους. Για να φέρουν φίλους τους νόγεμος, ξέρω εγώ. Τώρα... Τον καιρό που ξεκινήσαμε υπήρχαν πάρα πολλά συγκροτήματα. Μέσα στο διαγωνισμό που επέξαμε είχε 25 συγκροτήματα. Πλέον πιστεύω εξανεμιστήκαν όλοι. Γενικά καταντήσαμε να παίζουν ήδη, να αλλάζουν συγκρότημα ήδη. Γενικά να ακούμε περίπου τα ίδια πράγματα που τους πέντε τους ίδιους, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ας πούμε, επειδή εγώ πιο κοντά στις καρτάσεις, υπάρχει λίγο απλώς τούτοι οι μικροί που φτιάχνουν τώρα, το σύστημα καταπνίγει. Όχι μόνο ο στρατός, σταματώς το συγκρότημα. Είσαι μέσα δύο χρόνια, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Time out, πάμε. Σε ποιον, με ποια θέματα καταπιάνονται οι στίχοι των τραγουδιών σας? Εντάξει, στίχοι των τραγουδιών μας βασικά γράφουμε οτιδήποτε μας απασχολεί. Ο ναυαγός, ας πούμε, εντάξει, μια μπαλάντα ερωτική, ας το πω, ας πούμε, είσαι με ερωτικό, αλλά και με κοινωνικό. Όχι, ερωτικό, ναι, δεν ασχολούμαστε. Ας είμαστε με ερωτικό προς τη ρομαντική μου πλευρά του θέματος, δηλαδή όχι τα κλασικά αγαπώς. Ναι, κατάλαβα. Ναι, εντάξει, ναι, θέματα μας απασχολούν γενικά. Επηρεαζόμαστε πολύ από τους συγκεκριβάσμα, ας πούμε, από άλλα συγκεκριβήματα. Και βασικά το κάτι άλλο που καταπιάνουμαστε πάνω για τη μουσική γενικά, για το ότι η ροκ μουσική ειδικά και στην Κύπρο, ας πούμε, πεσμένη, ας πούμε. Έχουμε ένα τραγούδι το «Είμαστε εδώ» που ετοιμάζουμε το τώρα. Που καυτηριάζεται το τυχιστάμενη κατάσταση. Ακριβώς. Το ότι όλοι... Πράγματα όπως είναι βασικά. Ναι. Λέμε τα σιώσεις πρέπει να τα ακούσουν. Με ποιον τρόπο. Πολιτικό περιεχόμενο. Πάντα, ακριβώς. Ό,τι μας απασχολεί, ό,τι νιώθουμε να το γράψουμε. Ακριβώς, ναι. Mm. Ακούσουν ποτέ. Και τα ακούσουν πάλι στα πειραστούς για να αλλάξουν γνώμη. Δεν υδρώνει το αυτοί, ναι. Ναι, ναι. Δεν πρόκειται που αυτοί, όλοι να τους πούμε. Αλλά προσπαθούμε. Γενικά η ροκ μουσική είναι κάπως επαναστατική μουσική, λίγο μερικές φορές σκληρή, στίχη, δυνατή. Προσπαθούμε και λέμε να ασχοληθούμε με τούτο. Ας πούμε, να κάνεις το άλλο, να νιώσει κάτι με το στίχο. Όχι μόνο να διαβάσει ή να τον προσπεράσει. Πιστεύετε ότι στις χώρες που είναι προηγμένες οικονομικά υπάρχει και το ανάλογο προς τα κάτω επίπεδο της μουσικής? Δηλαδή στην Κύπρο υπάρχει οικονομική ευμάρεια, έτσι. Το συγκεκριμένο θέμα στη μουσική μας, γιατί εντάξει, πως θέλεις να κάνουμε τα λεφτά η μουσική μας συγκεκριμένη. Δεν έγραφε τόσο ξέρω για να πουλήσουμε ενώ δεν τίποτε. Όχι πως είναι άποψη. Ότι όταν είσαι σε μια κατάσταση ευμάρια, δηλαδή είσαι εντάξει οικονομικά, παραμένεις, Έχει σημασία, ξέρω με τη μουσική τώρα. Ας πούμε στο Πολυτεχνείο, που τα ξέρω εγώ,
η Χούντα, ο κόσμος δεν έπαιρνε καλά. Έγραφα σε πέντε τραγουδάρες. Τώρα, ας πούμε, καταντήσαμε, είμαστε σε μια νευμάρια. Καταντήσαμε να έχουμε τα φιξεράκια, ξέρω εγώ. Τώρα, γενικά τώρα πιστεύω στην Ελλάδα αρχίζει να παρακμή, δεν ήταν το ίδιο με λίγα χρόνια πριν. Εγώ πιστεύω ότι που τη στιγμή που το ροκ μιλά για τη ζωή, για το κάθε, καθαρά για τη ζωή, για τα αισθήματα του καθενός και μερικές φορές καυτηριάζει τα κακοσέχοντα της κοινωνίας, πολλοί θέλουν να το αποδεχτούν τούτο και απλά ακούν κάτι φούσκες, σουξεδάκια που με στίχους γελίους. Στην τσέπη, η αγάπη σου είναι τόσο μεγάλη, στην τσέπη μου χωράει. Ας πεν... Στην δρούτσα. Ξέρεις το. Είναι ο γράψος δρούτσας. Αυτό το άλλο δεσπρέτο. Ναι, ράδιο... Στην Ελλάδα υπάρχουν σαν κανάλια που πλασάρνουν μουσική. Με το ζόρι να ακούσεις που... Ωραίος. Σε κάποια φάση θέλεις, δεν θέλεις, που το κολλήντο η προπαράντα μου γάμνος, να το τραγουδήσεις. Θέλεις, έτσι θέλεις, να το πεις σε κάποια φάση στον μπάνιο να είσαι στο αυτοκίνητο, δεν θέλεις να το τραγουδήσεις. Εν τούτο κακό, ότι έχω πω στην προπαγάνδα, απλά για να πουλήσει. Εν είναι το θέμα, κάνει το επειδή αρέσκει του, επειδή αγαπά το. Είναι μόνο θέμα χρημάτων. Όχι επειδή αγαπά το πραγματικά. Μερικοί, δεν μιλώ για όλους. Πάλε μπουλούς. Το βάλω προβλημάτων τώρα. Εντάξει, καλύτερα μας λίγα πιάνουν τώρα, ειδικά με πειρατεία, MP3, που έχουν όλα τα προβλήματα. Ναι, εντάξει, όσοι κάνω. Μεγάλα ονόματα, όσοι παίζουν και πίστες. Μα και τα χρυσή που πουλούν, για να πλατινή γυρίσκη, χρυσή, μόνο για να ασκετά λεφτά. Τώρα με την πειρατεία, καταντήσα να με πουλούν. Ας πούμε, εγώ για να αγοράσω συντή, πρέπει να είναι κάτι που να μου αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε. Είχε διάφανα κρίνα, δεν μπορώ να το κατεβάσω το MP3, να θέλω όσο ζωνάνε, η ποιότητα είναι η ίδια. Καλά. Καλά.